σκάουτ εστιασμένα στον Πίρς και τον Παπα-Νικολάου, καθώς οι κατοχές τους με επιθετικά ριμπάντ μπορεί να ορίσουν πολλά πράγματα στην αρχή. Και έδειξε και κάποιους τρόπους απεμπλοκής του Νίκα Λάθη, ο οποίος είναι μόνο άσος αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό. Και τα τακτικά ζητήματα από την αρχή και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο το πλάνο του Ολυμπιακού, γιατί είναι σαφές το πλάνο του Παναθηναϊκού, Νίκο, θα καταφέρει να πάει πάνω το Σπανούλι. Το ερώτημα είναι πότε αν θα γίνει pick and roll μεταξύ Κοντού και Ψηλού, αν θα γίνει αλλαγή. Δηλαδή τώρα όλα τα σχήματα έχει πάρει με τον τεσσάριο Σπανούλι. Μπίρτς, Χαραλαμπόπλος, καθαρό προβάδισμα, πλεονέκτημα εκεί. Θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει. Σε πρώτο χρόνο ο Γκίστ και άλλο επιθετικό rebound κάνει το λάθος ο Χαραλαμπόπουλος στην πάσα πριν τη ζήσει. Ο Ολυμπιακός έχει δευτερεύοντα ευκαιριασμό. Ο Σπανούλης μπορεί να βρει σκοράρει πολλές φορές και δεν είναι πολλοί παίκτες πια στην Ευρώπη που το κάνουν αυτό. Είπα σε τόσο δεν είναι πολύ στην Ελλάδα αυτό το one man show να σολάρουν που λέμε, ναι, το έχει, έχει ένα MVP της κανονικής περίοδου του Ισπανικού Πρωταθλήματος με την Λαμποράλ. Η μπάλα πάει στο Λοτζέσκι. 34-29 Ολυμπιακός κρατά το προβάδισμα σταθερά με διάφορες αυξομοιώσεις. Λοτζέσκι πριν δεν της αποφασίζει να περάσει μέσα, χτυπάει τον Χάκερ, τον όταν λέω το χτυπάει, πάει πάνω του. Να βγήθηκες βάρος του Παπά πάνω στον Πρίντεζη. Φελντέιν. Ρίβερς η προσποίηση. Καλάθης από τη γωνία. Rebound από το βελούδινο σφυρί όπως είναι το παρατσούκι του Λοτζέσκι. Μάντζαρη στον ευνηδιασμό. Πρίντεζης επιθετικό rebound. Τελειώνει τη φάση. Και ο Ολυμπιακός προηγείται και πάλι, Νίκο, με διψήφια διαφορά. Και έχουμε και μεγάλο σκορ. Έχουμε 41 σκορ πόντι. Έχουμε 14 πόντους από ευνηδιασμό. Και αν ο Παναολυμπιακός ήταν πιο εύστοχος στα σούτ τριών πόντων, διαφορά θα είχε ανέβει ακόμα περισσότερο. Ο Ολυμπιακός που ασφαλώς βολεύεται με αυτό το στυλ παιχνιδιού και φύση και θέση επειδή παίζει στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να αναχαιτήσει την ταχύτητα του Παναθηναϊκού. Το κατά... Η πάσα ξανά στον Αμερικανό. Σπανούλης με το Φελντέιν. Δύο λεπτά ακόμα. Μιλουτίνοφ από την ανάποδη πλευρά. Φιλή τη ζωή στο επιθετικό ριμπάμπ. Και δεύτερο μεγάλο τρίπο. Η ενέργεια πρέπει να γυρίσουμε και εμείς πίσω. Δηλαδή όταν εκτελούμε κάποιο play ή κάποια επιθετική προσπάθεια πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι τους ώστε ο καθένας να, σαν πρόληψη να γυρίσει πίσω στο αμυντικό τρίπο. Μπορεί να πάρει το αμυντικό ριμπάν. Ο Ολυμπιακός παίζει βόλεϊ. Πολύ βασικό σημείο στην υπεροχή του. Τα επιθετικά ριμπάν και οι δεύτερες ευκαιρίες. Πριν τέτοις θα γυρίσει 56-36. Τη διάθεση που έδειξε ο Παναγκολά να πάρει το θετικό rebound αυτό θα πρέπει να αφυπνήσει στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Λάθος στην επαναφορά, αυτό είναι εγκληματικό λάθος. Όπως και τα 5 δευτερόλεπτα στην αρχή του αγώνα. Πρίντεζης, εδώ είναι showtime. Πρίντεζης, Μπίρτς, Καλάθη, 62-40. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του μάτς. Πρίντεζης θα γυρίσει. Ο Πρίντεζης δεν κάνει ποτέ δύο ίδια σουτ. Στον Ολυμπιακό τη συνένεση και από τις δύο πλευρές και το μάτς κυλάει χωρίς πρόβλημα. Πρίντεζης. 66-43. Ο Ολυμπιακός κάνει περίπατο σε αυτή την τρίτη περίοδο. Παπα-Νικολάου. 66-47. Η διαφορά είναι 19. Παπα-Νικολάου με το Φότσι. Πρίντεζης με το Γκίστ. Έχει ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Ο Πρίντεζης ποστάρει αριστερό. Καταπληκτική προσπάθεια. 68-47.